Την ώρα, κοίτα. Μια φορά για ένα καιρό σε ένα κόσμο σύγχρονο, όσο και παλιό, μακρινό και κοντινό, σημεντένιο κι όχι τόσο φοβερό, υπήρχε μία πόλη, την έλεγαν Θανατικού πόλη. Στην πόλη αυτή βασίλευε η θλίψη. Οι άνθρωποι ήταν στα μαύρα, τόσο στις λύπες, όσο και στις χαρές. Τα νέα τα κακά μεταφέρονταν γρήγορα σαν τον άνεμο, ενώ τα νέα τα καλά... Γένα, έμοιαζε με πόνο και ο θάνατος με παρηγοριά. Οι άνθρωποι ήταν πολλοί, ελάχιστοι όμως ήταν ευτυχισμένοι. Ελάχιστοι. Όσα και τα μυρίκια στην ανάπτυξη. Ανάμεσά τους όμως υπήρχε ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο. Το αγόρι είχε χέρια σαν σπίθες και δυο μάτια φεγγάρια και όλα τα κοιτούσε σαν η πρώτη φορά. Η κοπέλα είχε μακριά μαλλιά που φώτιζαν όπως λαμπυρίζουν τ' άστρα στη θάλασσα τα βράδια. Ήταν γλυκιά και λιγερό κορμί. Όμως, κάπου εκεί γύρω, υπήρχε μια κακιά μάγισσα γριά. Τι να σμωρεί! Δεν πρέπει πως είσαι! Δεν να δεις, να θα δεις! Ήρθες εδώ να μας κοιτάξεις καλά! Ξω, ξω, κυλί! Πονεμένη στην καρδιά από τον πρώτο της τον άντρα! Σκασμένη στο σηκώτη από τον δεύτερο! Σκασμένη στα νεύρα από τον τρίτο! Τέλος πάντων είχε παντρευτεί καμιά τριανταριά άντρες και ο καθένας τους χάριζε και από ένα κουσούρι. Τελικά, διώχνοντάς τους έναν, αυτό που τους έμεινε ήταν ο θυμός και ο καημός. Η γριά μισούσε. Μισούσε όλους τους ανθρώπους. Μα πιο πολύ από όλους μισούσε το ζευγάρι με τα μάτια σαν φεγγάρια και τα μαλλιά σαν άστρα. Μια μέρα πάει στο αγόρι και του λέει. Άκου να σου πω. Θα σου δω από αυτές τις τρεις λύρες. Γελάς. Θα σου δω από αυτές τις τρεις λίρες να πας να τις δόκεις. Να ψάξεις και να βρεις τις τρεις ομορφότερες του κόσμου και να τους τις δόκεις. Γελάς, ε. Κοίτα, εγώ στον ύπνο μου τα βλέπω όλα. Όλα! Έτσι και δεν το κάνεις, η αγαπημένη σου θα πεθάνει. Θα βρει φαρμάκι στον ύπνο της και ούτε που θα το καταλάβει. Ούτε εσύ. Πρέπει να φύγεις τώρα αμέσως, ή δεν είναι. Τη σκοτώνω. Λοιπόν, μέχρι να γυρίσεις... Θα τη ρίξω στο καμπάρι. Το κοτέτσι. Θα τη ρίξω στο κοτέτσι. Θα τη δέσω σε ένα δέντρο. Θα τη βυθίσω στο βουνό του πάτου της θάλασσας. Θα τη βάλω στη φυλακή. Τέλος πάντων, κάτι θα βρω να της κάνω. Εσύ, φύγε. Το αγόρι τρόμαξε, πήρε τις λύες και άρχισε να τρέχει.
ψάχνοντας να βρει τις τρεις ομορφότερες του κόσμου. Και εκεί, κάτω από το μοναδικό δέντρο, βλέπει μια γυναίκα. Μόλις είχε γεννήσει, χωρίς φόβο. Και έλαβε από χάρη και λύση.